Western Greece Seafood, έργο που έχει ως στόχο την ανάδειξη και την προώθηση εκλεκτών αλιευμάτων που παράγονται και τυποποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, η γάμπαρη Αμβρακικού, τα αλίπαστα της Λιμνοθάλασσας, η αθερίνα της λίμνης Τρικονίδας και το χέλι. Η εκστρατεία προώθησης των αλιευμάτων στις αγορές της Βορείου Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από τη συμμετοχή σε 5 εμπορικές εκθέσεις, διεθνούς κύρους, αλλά και την πραγματοποίηση πλήθους παράλληλων δράσεων. Η περιφέρεια συμπράττει με το Επιμελητήριο Αιτωλοκαρνανίας, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη διερεύνηση νέων αγορών για τα αλιευτικά προϊόντα, αλλά και για την κατάρτιση των επαγγελματιών και των ενδιαφερόμενων νέων της περιοχής στους τομείς του εξαγωγικού εμπορίου και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Δυτική Ελλάδα, η γη του νερού. Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Είναι το αυγοτάραχο, είναι η αθερίνα Τρεχονίδας. Είναι το χέλι, η γάμπαρη του Αμβρατικού. Είναι και τα αλίπαστα. Λίμνες, ποτάμια και μια μεγάλη ακτογραμμή που εμπεριέχει πολλές κλειστές θαλάσσιες αλλά και λιμνοθαλάσσιες περιοχές και φυσικά και ένα τεράστιο μέτωπο προς το Ιόνιο και την Αδριατική. Αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος υδάτινος πλούτος που αποτελεί την πηγή ενός πολύ μεγάλου άλλου πλούτου της περιοχής που είναι τα αλιεύματα. Το Επιμελητήριο Αιτωλοκαρνανίας μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υποστηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα και ιδιαίτερα τα προϊόντα και τα αλιεύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μέσα το πρόγραμμα προώθησης αυτών σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς αγορές. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε μέσα το πρόγραμμα να δημιουργήσουμε ένα branding αυτών των προϊόντων και να τα αναδείξουμε έτσι ώστε να μεγαλώσει το επίπεδο εξωστρέφειας και να έχουμε και εξαγωγικό προσανατολισμό και εξαγωγικές συνεργασίες. Θα δώσουμε την προώθηση που χρειάζεται να πετύχουμε τους στόχους και να μεγαλώσουμε τις εξαγωγές και τις εξαγωγικές μας συνεργασίες. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους θησαυρούς της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στη γη και στις θάλασσές μας. Αυτή η στρατηγική δεν εδράζεται μόνο πάνω στη βελτίωση των υποδομών ή την ενίσχυση των παραγωγικών μονάδων μέσα από τους πόρους που διατίθεται για το λόγο αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδράζεται πάνω σε μια μεγάλη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει για τη δυναμική συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων σε όλες τις εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. Το επιμελητήριό μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία γιατί από τη δεκαετία του 2000 έχει ξεκινήσει και συμμετέχει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του τομέα αυτού, όπως είναι η ΣΥΑΛ, η ΑΝΟΥΓΑ και έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το ψάρεμα και η παραγωγή εχθυαλιευμάτων αποτελεί για μας μια παράδοση αιώνων, για όλους τους ανθρώπους του τόπου που ασχολούνται με την αλία. Ταυτόχρονα όμως, ακολουθώντας αυτές τις ίδιες παραδοσιακές τεχνικές, έχουν καταφέρει σεβόμενοι το φυσικό μας περιβάλλον να αυξήσουν κατακόρυφα όλα τα επίπεδα και προστασίας των οικοσυστημάτων, το ίδιο το περιβάλλον, αλλά και να αυξήσουν και την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής της περιοχής. Η δουλειά μας είναι να εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων μας μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή όσον αφορά την τόπια αλίευση, τα τοπικά προϊόντα και ό,τι συνεπάγεται. Ζούμε σε έναν όμορφο τόπο εδώ στον κόλπο του Αμβρακικό και ψαρεύουμε τη γάμπαρη που ζει και αναπαράγεται στον κόλπο επειδή είναι και τα νερά πλούσια σε φυτοπλανκτόν, γι' αυτό είναι και πιο νόστιμη. Η γάμπαρη ψαρεύεται Νοέμβριο-Δεκέμβριο το χειμώνα και ψαρεύεται και το Μάιο και τον Ιούνιο. Τα σημεία αλίευσης της γάμπαρης είναι η Μπούκα, το Ανοιξιάτικο, το Μενίδι και ο Σπάρτος και η περιοχή της Αμφιλοχίας. Κάθε χρόνο παράγονται περίπου 20.000 τόνοι ιχθυοκαλλιεργιών που αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας σε εθνικό επίπεδο. Η Δυτική Ελλάδα είναι μια πρικισμένη περιοχή καθώς έχει τρεις νομούς οι οποίοι βρέχονται από τη θάλασσα και ένα μοναδικό οικοσύστημα λιμνοθαλασσών το οποίο απλώνεται σε όλους τους νομούς. Παράγει μοναδικά αλιευτικά προϊόντα τα οποία είναι εξακουστά. Αυτό οφείλεται στο ότι η λιμνοθάλασσα είναι πολύ πλούσια σε τροφή και τα ύδατα ανανεώνονται από τη διαρκή επικοινωνία με το Ιόνιο.
Στην ουσία λοιπόν μιλάμε για ψάρια τα οποία τρέφονται σε ένα πολύ πλούσιο περιβάλλον, χωρίς φυσικούς εχθρούς, χωρίς μόλυνση, με αποτέλεσμα να παράγουν άριστη ποιότητα. Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου θεωρείται το καλύτερο αυγοτάραχο στον κόσμο, το χαβιάρι της Μεσογείου, και αποτελεί τον μεγαλύτερο γευστικό πρεσβευτή του τόπου μας σε όλο τον κόσμο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και φυσικά η Αιτωλοκαρνανία συγκεκριμένα αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι εθνικών πάρκων υγροτόπων με τον Αμβρακικό, με την Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, γεγονός που την κατατάσσει σε πρωταθλήτρια περιοχή στις προστατευόμενες από Natura και Ramsar συνθήκες. Φτιάχνουμε το ΠΟΠ Αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το μοναδικό ΠΟΠ Αυγοτάραχο που είναι στην Ευρώπη. Παράγεται από το τυπικό κέφαλο ή αλλιώς μπάφα, όπως το λέμε εδώ στο Μεσολόγγιο. Και η εποχή που βγαίνει είναι από το τέλος Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Το ΠΟΠ Αυγοτάραχο Μεσολογγίου έχει μια ιδιαίτερη γεύση γιατί το νερό εδώ της Κλίσοβας έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και αυτός είναι ο λόγος που το κάνει ιδιαίτερο και μπορούμε και το εξάγουμε σε αρκετές χώρες του κόσμου. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις είναι στόχος μας η προβολή και η ανάδειξη του μεγάλου αγροειδοτροφικού πλούτου της Δυτικής Ελλάδας, όχι απλώς ως εύγεστα και ποιοτικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής, αλλά κυρίως ως προσιτές σπεσιαλιτέ, ως μοναδικές γεύσεις δηλαδή, που δεν τις γεύονται λίγοι, αλλά όλοι.